Λοιπόν, πάμε στον Τόνι Κωνσταντίνο, προπονητή της Ανόρθωσης, δίπλα του Ανδρέα Ανδρέου. Ανδρέα. Coach, συγχαρητήρια. Ιστορική πρόκληση για την Ανόρθωση. Είναι στον τελικό και περιμένει πλέον αντίπαλο από το ζευγάρι που θα προκύψει στη συνέχεια. Τα συναισθήματά σας μετά από αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μας. Ασχετά αν το εκτόπισμα αυτού του σωματείου είναι τεράστιο. Από τη στιγμή που είναι τα τελευταία δύο χρόνια μόνο στην πρώτη κατηγορία και με το πώς ξεκίνησε η χρονιά μας φέτος, θεωρώ ότι είναι τεράστια επιτυχία. Τα συγχαρητήρια αξίζουν στα παιδιά, στους καλοδοσφαιριστές μου. Ειδικά τους τρεις μήνες που είναι στην ομάδα, τρεις και κάτι, πιέστηκαν πάρα πολύ, δουλέψαμε πάρα πολύ και νομίζω το ελάχιστο που μπορούν να έχουν όμως επιβλάβηση είναι μια συμμετοχή στον τελικό. Από εκεί και πέρα, όπως τους είπα στα αποδυτήρια, μπορούν να απολαύσουν σήμερα την επιτυχία τους, διότι είναι μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μας να είναι στον τελικό. Είναι και μια πολύ νεανική ομάδα στο κάτω-κάτω και χρειάζομαστε αυτά τα κίνητρα συμμετοχή στον τελικό, ώστε να μπορούμε να ευθορούμε τους καλοσφαιριστές μας για περιπετέρω επιτυχίες. Έχουμε δύο μέρες να προετοιμαστούμε. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος μας, ξέρουμε τις δυσκολίες. Το θετικό είναι ότι και με τους δύο όταν αγωνιστήκαμε τους είδαμε στα μάτια, ενώ δείξαμε τουλάχιστον σε έναν παιχνίδι ότι μπορούμε να κάνουμε τη ζημιά. Αν είναι η μοίρα μας να πάρουμε φέτος το κύπελλο, μακάρι να γίνει. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τους καλοδοσφαιριστές μου, για τη διοίκηση μας, αφιερωμένη εξαιρετικά προσωπικά στον Αντώνη τον Μικελίδη, διότι την τελευταία περίοδο πέρασε πάρα πολλά δύσκολα με όσα έγιναν μετά αυτά που έγιναν την πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε. Το αξίζει ο άνθρωπος και οι συνεργάτες του. Εγώ από την πλευρά μου ως προπονητής θα προσπαθήσω τουλάχιστον με την εμπειρία μου, με γνώσεις μου, αυτό να είναι το εφαρτήριο για την Ανόρθωση, ώστε να δημιουργήσει μια ιστορία και στην καλαδοσφαίριση αντάξια του ονομάτος της. Ακριβώς, η Ανόρθωση μεγαλώνει με αργά και σταθερά βήματα και πλέον είναι ο τελικός. Είναι ένα παιχνίδι που όλα μπορούν να γίνουν. Επιστρέφει και ο Σανάντζη, ο οποίος σήμερα ήταν δεν δίκαιο να παίξει. Πώς θα προετοιμαστεί αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να κάνει Ανόρθωση για να πάρει τον τίτλο κόντρα σε μια ομάδα είτε η Ανόρθωση που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούν στο Κυπριακό μπάσκετ. Όποιος υπάρχει και πριν, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, είναι δύσκολα πράγματα για μας. Περισσότερη εμπειρία. Όμως σε έναν τελικό, σε έναν παιχνίδι, αυτά, αν με ρωτάτε, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε έστω και σε αυτόν τον μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε. Γνωρίζουμε τον αντίπαλό μας, υπάρχει πλήρης σεβασμός και προς την ΑΕΚ και προς τον Κεραυνό και στους καλαθοσφαιριστές και στους προπονητές τους. Όμως κανένας δεν μας απαγορεύει, δεν μας παίρνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα είμαστε εμείς οι τελικούς. Υπάρχει προγνώση ότι δεν υπάρχει προτιμήση. Όχι καθόλου. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Να ηρεμήσουμε, είπα και στα παιδιά να απολαύσουν την επιτυχία τους απόψε και από αύριο που θα πάμε γήπεδο, όποιος και να είναι ο αντίπαλος, ναι, για μας είναι το ίδιο. Την ΑΕΚ όμως γνωρίζετε πολύ καλά, που είχατε παίξει και ναι, σειρά τον ημιτελικό. Ναι, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, σου είπα, δεν έχω καμιά προτίμηση. Όποιος είναι ένα παιχνίδι, προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει για να κερδίσουμε το κύπελλο. Και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ.